Άργος, στο αρχαίο θέατρο του Άργους. Φαντάζομαι σας αρέσει ιδιαίτερα. Βέβαια, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Άργος. Ενώ παραστάσεις που έχουν έρθει, εγώ ήρθα πρώτη φορά και είναι καταπληκτικό. Είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο στολίδι για την πόλη σας. Υπέροχο. Και σε λίγο που θα δώσετε την παράσταση, θα το δείτε ότι είναι αυτό. Θα το δείτε εν λειτουργία. Έτσι, έτσι. Για πείτε μας λίγο λοιπόν για το Ζόρμπα, που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι από τις παραστάσεις που είμαι ευτυχισμένος που την έχω κάνει. Συνήθως δεν είμαι με αυτά που έχω κάνει. Τις περισσότερες φορές όλο κάτι μου λείπει και θέλω κάτι περισσότερο. Το λέγεται τελειομανία. Ναι, δεν ξέρω τι λέγεται, πάντως είναι χαρακτηριστικό μου εδώ. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος από αυτό που έχω κάνει. Λίγα πράγματα μπορεί να διορθώσω, αφού δω τη σημερινή παράσταση και δω τι ανταπόκριση έχουν. Γιατί ορισμένα πράγματα δεν είναι μόνο να τα εμπνευστείς, είναι και να δεις την ανταπόκριση που έχει το κοινό. Λοιπόν, σήμερα εσείς θα είστε ένα άλλο, το τελευταίο θερμόμετρο για την παράσταση του χειμώνα, γιατί θα πάμε 2 μέρες στην Καλαμάτα και μετά όλο το χειμώνα στο Βέλγιο. Τι να σας πω, ότι θεωρώ το έργο σπουδαίο. Θεωρώ πολύ σπουδαίο το έργο, για πολλούς λόγους. Και για τον τρόπο που είναι γραμμένο και για τον τρόπο που έχει μεταφερθεί για τη σκηνή από τους Θανάση Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Ξέρετε, δεν ήταν εύκολο, γιατί συγκρούονται 2 κόσμοι. 2 Ελλάδες συγκρούονται. Η Ελλάδα του ορμέμφητου, του αυθόρμητου, του ζωικού και η Ελλάδα του μυαλού, της λογικής, της σκέψης. Όπως είναι και στην πραγματικότητα. Όπως είναι και στην πραγματικότητα. Όλο το έργο είναι η αγωνία αν αυτά θα γίνουν κάποια στιγμή ένα και θα ελευθερωθούμε και εμείς και το κοινό και η παράσταση. Νομίζω ότι κάτι έχουμε καταφέρει, ότι θα έπρεπε πάρα πολύ αυτή η θεία μουσική του Βοράκη. Θεία μουσική, δηλαδή είναι σαν να είναι μέσα στο έργο. Κυλάει μέσα στο έργο και νομίζω ότι συνεχίζονται οι διάλογοι. Αυτό είναι το Βοράκη. Ναι, νομίζω, είναι από τα ακριβά πράγματα που έχουμε. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και πάντα να μας φέρετε τέτοιες εξαιρετικές παραστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το επίπεδο εδώ του κόσμου το ζητάει αυτό. Το ξέρω. Να είστε καλά.